Υπομονή δύο χρόνια στους μετόχους της Συνδεαστικής Τράπεζας συστήνει ο πρόεδρος κ. Στάσος Σλάπας, ο οποίος θεωρεί επιβεβλημένο το ψαλίδισμα. Η αναστάτωση προήλθε σήμερα το πρωί για εκατοντάδες μέτοχους της Συνδεαστικής Τράπεζας της Θεσσαλίας, καθώς πληροφορήθηκαν ότι η διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος κούρεψε κατά 40% την αξία των εταιρικών μερίδων. Όπως δήλωσε στην TRT ο κ. Λάπας, όντως λήφθηκε η απόφαση του κορέματος των μετοχών, όμως αυτό είναι τυπικό και οι μετοχές θα επιστρέψουν στη σημερινή τους αξία μετά από δύο χρόνια, το 2015. Θέλω να πω ότι η μείωση της αξίας της τιμής της εισόδου και εξόδου στο συνεταιρισμό, στη τράπεζα δηλαδή, έχει μόνο μία, αν θέλετε, λογιστική σημασία. Διότι η πρακτική της σημασία δεν έχει ουσία, δεδομένου ότι δεν απομειώνονται τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας. Είμαστε υποχρεωμένοι από το θεσμικό πλαίσιο να καταγράψουμε μόνο τις μη λογιστικοποιημένες προβλέψεις στην αξία της μετοχής και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, δεν υπάρχει θέμα μείωσης των δικτών της κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες είναι πάρα πολύ υψηλές και υψηλότερες σήμερα στο χώρο και στον τραπεζικό χώρο. Η τράπεζα έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σήμερα 10,3% τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο και αν θέλετε 31 Τρίτου έχει και 11%.